Στα τέλη του 18ου αιώνα, με 400 εκατομμύρια κατοίκους, η αυτοκρατορία των Τσινγκ είναι η μεγαλύτερη και πιο πλούσια χώρα στον κόσμο. Όμως μέσα στον 19ο αποδεικνύει και πόσο εύθραυστη είναι. Η αυτοκρατορία αδυνατεί να εξυγχρονιστεί, διαπλέκεται με δυτικά συμφέροντα και αναγκάζεται να εγκαταλείψει στη νικηφόρα Ιαπωνία την ηγεμονία της στην Νοτιοανατολική Ασία. Η επανάσταση ξεσπά στην κεντρική Κίνα τον Οκτώβριο του 1911 και τον Ιανουάριο του 12 ο ιδρυτής του εθνικιστικού Κόμινταγ, Σουν Γιατσεν, διακηρύσει τη δημοκρατία. Ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Πού Γι, αναγκάζεται να παραιτηθεί του αξιώματός του στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Η Κίνα βυθίζεται σε δεκαετίες εσωτερικών διενέξεων μεταξύ πολέμαρχων, εθνικιστών και κομμουνιστών. Η ατελείωτη σινοϊαπωνική σύγκρουση στέλνει στους δρόμους από το 37 έως το 45 100 εκατομμύρια πρόσφυγες. Του 49, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια εμφυλίου, ο Μάο Τσετούγκ οδηγεί τους κομμουνιστές στη νίκη ενάντια στους εθνικιστές της Κομινταγ και διακηρύσει την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Και κυρίαρχος της χώρας, προσωπικότητα αμφιλεγόμενη αλλά και ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, ο Μάο θεσπίζει από την αρχή ένα καθεστώς απολυταρχικό που μαζί με το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός και την πολιτιστική επανάσταση θα αποτελέσουν ένα από τα πιο παραλυρηματικά κινήματα του 20ου αιώνα. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός καινούριου κόσμου και ενός καινούριου ανθρώπου. Το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός που θέλει να μετατρέψει μία νυχτή δυνατόν την αγροτική Κίνα σε κομμουνιστική βιομηχανική υπερδύναμη, διαλύει την αγροτική οικονομία και ευθύνεται για την περίοδο του μεγάλου λοιμού που θα κοστίσει τη ζωή σε 36 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο χαρισματικός Μάο Τσετούγκ πεθαίνει το Σεπτέμβριο του 1976 και ο θάνατός του ανοίγει το δρόμο σε μια νέα ηγεσία και σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Στις αρχές του 1980 η Κίνα του Ντονγκ Σιαοπίνγκ κοιτάει προς την ελεύθερη αγορά, χωρίς όμως ποτέ, όπως αποδεικνύει και η σφαγή στην πλατεία Τιανάνμεν το 1989, να μιλήσει για εκδημοκρατισμό. Ο δράκος της Ασίας θα μπει στον 21ο αιώνα με μια ανεξήγητη ενέργεια και ορμή για να καβαλήσει το άρμα της ανάπτυξης. Καθρέφτης του οικονομικού θαύματος που αναδεικνύει πλέον την Κίνα ως τη δεύτερη παγκόσμια δύναμη είναι ο νότος της χώρας. Ο νότος της Κίνας είναι σχεδόν μια άλλη χώρα. Είναι η Κίνα που τρώει ποντίκια, φίδια, σκύλους, γάτες, κατσαρίδες και μεταξοσκόλικες. Είναι η Κίνα που επικοινωνεί σε διάλεκτο και αρνείται να μιλήσει μανδαρίνικα. Ο τόπος όπου οι αρχές του Πεκίνου συναντούν τις μεγαλύτερες αντιστάσεις. Είναι η Κίνα της ελεύθερης αγοράς που ακολούθησε κατά γράμμα το σύνθημα του Ντονγκ Σιαοπίνγκ και πλούτησε ένδοξα. Ο Νότος και ειδικά η επαρχία της Γκουαντόνγκ είναι η Κίνα του μετασχηματισμού και της παγκοσμιοποίησης. Αυτή λοιπόν η πόλη που βλέπετε είναι η σημερινή Γουαντζάου, τρίτη σε μέγεθος πόλη της χώρας που μπορεί και να γνωρίζεται καλύτερα ως Καντόνα, αφού τον 18ο αιώνα είχε αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια του κόσμου και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στον πόλεμο του οπίου. Η γεωγραφική της θέση, οι γύρω οριζόνες που όλο και συρρυκνώνονται και ο Pearl River, ο ποταμός, συμβάλλουν στη βαριά ατμόσφαιρα και την υγρασία που παρατηρείται.
Η σύγχρονη ιστορία της Γκουαντζάου είναι στενά δεμένη με αυτή του γειτονικού Χονγκ Κονγκ λόγω της κοντινής απόστασης και της εύκολης πρόσβασης μέσω του ποταμού. Όταν το κόστος εργασίας αυξήθηκε απαγορευτικά στο Χονγκ Κονγκ, οι κατασκευαστές μετέφεραν τα εργοστάσια τους σε πόλεις της επαρχίας της Γουαντόνγκ, της Γουαντζάου συμπεριλαμβανομένης. Και αν πριν από μια δεκαπενταετία ήταν μια πόλη παράδειγμα προς αποφυγή, πυκνοκατοικημένη, χαοτική και με φοβερή ατμοσφαιρική ρήπανση, σήμερα τα πράγματα άλλαξαν. Ανισόπεδες γέφυρες και διαβάσεις διπλής κατεύθυνσης έχουν ανακουφίσει το κυκλοφοριακό, το παραλιακό μέτωπο έχει πεζοδρομηθεί και φυτευτεί, τα παλιά οικοδομήματα κατεδαφίστηκαν και νέα αρχιτεκτονήματα επώνυμων δημιουργών κοσμούν πλέον τον ορίζοντα. Τσουτζουάν είναι το καινούριο στολίδι της πόλης και να φανταστεί κανένας ότι πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Τώρα όλα αυτά τα κτίρια, μουσεία, βιβλιοθήκες, όπερα, το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου. Από εκεί που η περιοχή αυτή ήταν πριν λίγα χρόνια αγροτική, μακριά από το ιστορικό κέντρο, οι αποστάσεις εκμηδενίστηκαν χάρη στην επέκταση του μετρό και των αυτοκινητοδρόμων. Δίπλα στον ποταμό Pearl, στη βόρεια δηλαδή πλευρά, φτιάχτηκαν οι πολιτιστικοί χώροι της Zhujiang που συνδέονται μεταξύ τους με πάρκα και μουσικά συντριβάνια και συμπληρώνονται με ψηλόλιγνα κτίρια γραφείων που περιμένουν να ενοικιαστούν. Η επιχειρηματική ζώνη δείχνει να έχει αγκαλιαστεί από τους Καντονέζους ακόμα και τους πιο παραδοσιακούς που είναι μάλλον περήφανοι για αυτή τη νέα τάξη που κατέκλυσε απότομα την καθημερινότητά τους. Σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά αρχιτεκτονήματα τώρα, εδώ βλέπετε τη νέα βιβλιοθήκη που μελέτησε ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία στον κόσμο, το Ιαπωνικό γραφείο Nikken Sekkei. Το νέο μουσείο της πόλης σχεδιάστηκε από το γραφείο Ρόκο Μέτρα το Χονγκ Κονγκ ως ένα αντικείμενο τέχνης σε μνημιακή όμως κλίμακα. Πρόκειται, λένε οι αρχιτέκτονες, για μια αλληγορία στην τελειότητα και περιπλοκότητα των αρχαίων κινέζικων κουτιών από λάκα. Ο νέος χώρος θα συλλέγει και θα αντανακλά τους θησαυρούς όλων των εποχών. Στα πόδια των νέων εμπορικών γραφείων στέκει η όπερα. Δημιούργημα της παγκοσμίου φήμης Βρετανο-Ιρακινής αρχιτέκτονα Ζάχα Χαντίντ, έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο χώρο θεαμάτων στην Νότια Κίνα και τον τρίτο σε όλη τη χώρα, ενώ θεωρείται ένα κορυφαίο αρχιτεκτονικό δημιούργημα παγκοσμίως. Σαν τα βότσαλα που τα έχει λιάνει η διάβρωση, έτσι και το κτίριο στέκει δίπλα στο ποτάμι, δένοντας και ενοποιώντας συγχρόνως τους γύρω όγκους, θυμίζοντάς μας τη συναρπαστική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και τη φύση. Όπερα της Ζάχα Χαντίντ, όπως και όλη η περιοχή εξάλλου, είναι πιο δραματική, με την αγγλοσαξονική έννοια του όρου, τη νύχτα. Οι Κινέζοι έχουν μία αδυναμία στους φωτισμούς και έτσι λοιπόν τόσο το δάπεδο της Αχανούς πλατείας, όσο και ο πύργος της Καντόνας με τα 600 μέτρα του, μεταμορφώνονται. Οι οθόνες των κτηρίων
Θυμίζουν στους περαστικούς ότι όπως και το Πεκίνο αναστήθηκε χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι και στη Γουαντζάου ο αθλητισμός συνέβαλε τα μάλα στην αναμόρφωσή της. Το 2010 η πόλη φιλοξένησε τους 16ους Ασιατικούς Αγώνες. Συμμετείχαν 45 χώρες και 9.704 αθλητές. Χρησιμοποιήθηκαν 53 αθλητικές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων 11 φτιάχτηκαν ειδικά για τους αγώνες. Και οι διοργανωτές αποκάλυψαν ότι η συνολική επένδυση έφτασε σχεδόν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η τελετή εγγενείων, που έλαβε χώρα στις 12 Νοεμβρίου του 2010, πρωτοτύπησε και για πρώτη φορά δεν έγινε σε στάδιο, αλλά κατά μήκος του ποταμού Pearl, στα πόδια της νέας πόλης του Τζουτζάν. Η Γουαντζάου δεν αποκοιμήθηκε πάνω στις δόξες της επιτυχημένης διεξαγωγής των αγώνων. Αντίθετα, συνεχίζει την εξυγχρονιστική της πορεία με τις νέες οικοδομές να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Όπως μέρα νύχτα, δουλεύουν και τα συντριβάνια, τα οποία πολύ αγαπούν οι Κινέζοι καθότι είναι στενά συνδεδεμένα με το Feng Shui τους. Οι συνδυασμένες κινήσεις του νερού και του αέρα συμβολίζουν, λέει, την ειρήνη και την αρμονία στην κινέζικη γλώσσα και βοηθάνε στην ανακούφιση από το άγχος. Θέλει κανείς να φανταστεί το παρελθόν αυτής της πόλης, δεν έχει παρά να επισκεφθεί το νησί Σάμιαν, που σημαίνει αμμώδης επιφάνεια στα κινέζικα. Αυτό το νησί ήταν μεγάλης ιστορικής σημασίας ήδη από την εποχή των δυναστιών Σον και Τσινγκ, αλλά και αργότερα όταν έγινε στρατηγική θέση για την άμυνα της πόλης κατά τη διάρκεια των πολέμων του Οπίου. Και εδώ ας κάνουμε μία παρένθεση. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, η δυναστεία των Τσινγκ και η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν μεγάλη εμπορική εταίροι. Οι Άγγλοι αγόραζαν κυρίως τσάι, αλλά και μετάξι και πορσελάνες και πλήρωναν το αντίτιμό τους σε ασίμι, καθώς οι Κινέζοι δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Το ισοζύγιο των συναλλαγών όμως άρχισε να γίνεται ελλειμματικό για τους Εγγλέζους, οι οποίοι προκειμένου να το ισοσκελίσουν, αποφάσισαν πονηρά να προωθήσουν στην Κίνα τεράστιες ποσότητες ενός προϊόντος που οι Κινέζοι γνώριζαν και αγαπούσαν, όπιο από τις Ινδίες. Όταν το 1839 η Κίνα αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα, συλλαμβάνοντας Βρετανούς εμπόρους και στη συνέχεια καταστρέφοντας στην Καντόνα μεγάλες ποσότητες οπίου, η Μεγάλη Βρετανία, που έψαχνε λόγους να τερματίσει τους κινέζικους περιορισμούς στο εμπόριο, απάντησε δυναμικά. Έστειλε εκστρατευτικό σώμα από την Ινδία και ρήμαξε τις κινέζικες ακτές. Η Κίνα, αδύναμη να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα όπλα, αναγκάστηκε να υπογράψει τη συνθήκη της Νανκίνγκ, να παραχωρήσει το Χονγκ Κονγκ στο βρετανικό στέμα και να ανοίξει κάποια λιμάνια στο βρετανικό εμπόριο, εκ των οποίων και αυτό της Καντόνας. Από την αδυναμία της Κίνας επωφελήθηκαν φυσικά και άλλες χώρες, ενδυναμώνοντας τη δυτική κυριαρχία στα λιμάνια που υπάγονταν στη συνθήκη. Το 1856, ψάχνοντας αφορμή, τα βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα ξαναχτύπησαν, αναγκάζοντας τους Κινέζους να αποδεχτούν μια νέα συνθήκη που συνυπέγραψαν και η Γαλλία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα δέχτηκε να ανοίξει άλλα 11 λιμάνια στο δυτικό εμπόριο, να επιτρέψει την εγκατάσταση ξένων πρεσβειών στο Πεκίνο και τη δράση χριστιανικών ιεραποστολών στο εσωτερικό της και να νομιμοποιήσει την εισαγωγή οπίου. Μια μετέπειτα προσπάθειά της να εμποδίσει την είσοδο των διπλωματών στο Πεκίνο επανεκκίνησε τις εχθροπραξίες και με επικεφαλής τον James Bruce, γιο του Λόρδου Έλγιν, που γνωρίζουμε, οι Ευρωπαίοι επιδόθηκαν σε μια φοβερή λαϊλασία, καίγοντας τα θερινά ανάκτορα και καταστρέφοντας σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Η Κίνα εξαναγκάστηκε και σε άλλες παραχωρήσεις.
Η ιστορία λοιπόν λέει ότι αυτό το μικρό κομμάτι γης δόθηκε ως τρόπαιο στους Ευρωπαίους για την επικράτησή τους στον πόλεμο του Οπίου. Οι Γάλλοι πήραν το ανατολικό μέρος, ένα μικρό κομμάτι εκεί, και οι Εγγλέζοι όλο το υπόλοιπο νησί. Αυτά το 1859, με το τέλος του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου, που άφησε τον κινέζικο λαό ιτημένο, ταπεινωμένο και δικαιολογημένα καχύποπτο απέναντι στους Δυτικούς. Οι Ευρωπαίοι τώρα, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, δημιούργησαν στο νησί Σάμιαν ένα δικό τους κόσμο. Φύτεψαν πάμπολα δέντρα, έκτισαν στέρες βίλες βικτοριανού στυλ, εγκατέστησαν τράπεζες, πρεσβείες, εκκλησίες και γήπεδα τένις. Εδώ έκτισαν τα γραφεία τους όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Ιαπωνίας και φυσικά της Αγγλίας και της Γαλλίας. Σιδερένιες πύλες πάνω στη γέφυρα απέκλειαν τους Κινέζους από το νησί. Οι ξένοι λοιπόν ζούσαν σε μια αυτοεξορία, ηθελημένη εδώ πέρα. Κάτι που ισχύει ακόμη και σήμερα, γιατί όπως βλέπετε το νησί διατηρεί την ατμόσφαιρά του και άρα είναι ένα καταφύγιο για τους ξένους και σήμερα, για τους ξένους οι οποίοι κατοικούν και δουλεύουν εδώ στην πόλη. Μετά την επανάσταση του 1949, τα αρχοντικά έγιναν κυβερνητικά γραφεία ή διαμερίσματα και οι εκκλησίες μετατράπηκαν σε εργοστάσια. Στη συνέχεια, όπως βλέπετε, αποκαταστάθηκαν συχνά στο πρώτερο μεγαλείο τους. Μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει ότι μια ώρα το πρωί αξίζει όσο δύο το απόγευμα. Και οι σύγχρονοι Κινέζοι δείχνουν να την ακολουθούν, αν κρίνει κανείς από τις πρωινές δραστηριότητες που εκτελούν μαζικά και ευλαβικά, κυρίως οι γυραιότεροι, στους δημόσιους χώρους. Η πιο δημοφιλής άσκηση είναι το γνωστό σε μας Tai Chi ή αλλιώς box της σκιάς, που βασίζεται στην εξάσκηση της αργής και συντονισμένης κίνησης του σώματος. Στη βάση του πρόκειται για μια πολεμική τέχνη ήπιας εξάσκησης και ενίοτε χρησιμοποιείται και για θεραπευτικούς σκοπούς. Αυτό είναι και το Dien, που θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε ως το φτερό. Εδώ οι παίχτες έχουν στόχο να κρατήσουν στον αέρα, χωρίς να το αγγίξουν με τα χέρια τους, ένα ισοσταθμισμένο φτερό που μοιάζει με αυτό του μπάντμιντον. Η άσκηση είναι καλή για όλο το σώμα, υποστηρίζουν οι παίχτες, για την ισορροπία αλλά και την καρδιά. Αν το δοκιμάσετε θα διαπιστώσετε ότι εύκολο πάντως δεν είναι καθόλου. Οι πρωινές δραστηριότητες των Κινέζων, που έχουν βαθιές ρίζες στην παράδοσή τους, περιλαμβάνουν επίσης ασχολίες που πέρα από την άσκηση του σώματος αποσκοπούν και στην πνευματική χαλάρωση και την ανακούφιση από το άγχος. Ένα τέτοιο παιχνίδι είναι και το Mahjong, που αν και στην Ευρώπη είναι γνωστό ως ατομικό παιχνίδι, στην Κίνα το παίζουν τέσσερις παίκτες που βασανίζουν 136 πλακίδια, ποντάροντας περισσότερο στη στρατηγική παρά στην τύχη. Βεβαίως υπάρχει και το Go, η κινέζικη εκδοχή του σκακιού και φυσικά τα χαρτιά, διότι μην ξεχνάμε, ναι μεν νους υγιής εν σώματι υγιή, αλλά είμαστε και λαός τζουγαδόρων. Μέσα σε όλες αυτές τις πρωινές δραστηριότητες, που είναι πλέον τουριστική ατραξιόν για τους ξένους επισκέπτες, δεν λείπουν από τη λίμνη Li Wan Hu και οι μερακλίδες που αγαπούν το γνωστό καραόκε. Στην Κίνα το λατρεύουν το καραόκε και οι Κινέζοι φανς είναι απτόητοι. Μπροστά στην προσωπική τους έκφραση τίποτε δεν τους σταματά.
Λίγο πιο πέρα, ακολουθώντας μελωδικότερους ρυθμούς, η άσκηση πατά στα βήματα των ευρωπαϊκών χωρών. Ρωτιούνται αν η νέα γενιά που ονειρεύεται τις συνταγές της Δύσης θα πάρει τη σκυτάλη από την παλαιότερη. Ένα δυνατό σώμα δημιουργεί ένα δυνατό έθνος, είχε πει ο Μάο το 1917. Αυτό υποστηρίζουν και τα γυμναστήρια αμερικάνικου τύπου που ξεπετάγονται στις πόλεις σαν μανιτάρια. Στον αντίποδα, σε αυτή τη χώρα των μεγάλων αντιθέσεων, η αγάπη και ο σεβασμός για τη φύση φανερώνεται στο έθιμο του ορισμού ψυχής. Πρόκειται για μια μορφή τάματος των βουδιστών που θέλει τον πιστό να αγοράζει ζωντανά ψάρια ή χελώνες και να τα επιστρέφει προσφορά στη φύση όπου ανήκουν. Μετά τη γυμναστική είναι φυσικά η ώρα του πρωινού. Πρωινό στην Κίνα συνήθως σημαίνει επίσκεψη σε έναν πλανόδιο πάγκο που εξυπηρετεί στα όρθια τους πρώτους πεινασμένους της μέρας. Οι Καντονέζοι όμως ακολουθούν το δικό τους τελετουργικό. Όσο και αν το fast food έχει επηρεάσει τις διατροφικές τους συνήθειες, το πρωινό έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά τους. Μοιάζει με αυτό που θα λέγαμε ελληνιστή brunch. Σερβίρεται σε εξειδικευμένα παραδοσιακά ταχυφαγεία που αντί για χάμπουργκερ και τηγανιτά αμερικάνικα κοτόπουλα σερβίρουν Tai Chi Po, χοιρινό μπάρμπεκιου δηλαδή, noodles ριζιού και όλων των ειδών τα λαχανικά. Οι Καντονέζοι επίσης, ως νότιοι που είναι, δεν έχουν και κανένα πρόβλημα να μοιραστούν το τραπέζι τους με κάποιον εντελώς άγνωστο, μία ακόμη διαφορά με αυτόν τον πιο κλειστό κοινωνικά κινέζικο βορρά. Επιστρέφουμε στο νησί Σάμιαν. Η ώρα έχει πλέον περάσει και καθώς αποχωρούν οι αθλητές, εμφανίζεται μια άλλη ομάδα, οι νεόνυμφοι. Και λόγω του ευρωπαϊκού του λοιπόν χαρακτήρα, το νησί είναι και αυτό που προτιμούν οι νύφες, καλή ώρα, για να φωτογραφίζονται, έτσι όταν κανένας ξεφυλίσει το άλμπουμ τους, θα πιστέψει ίσως ότι μπορεί να κάνει και ένα ταξίδι λίγο πιο μακριά από την Κίνα. Κούκλα είναι. Κάθε χρόνο στην Κίνα παντρεύονται περισσότερα από 10 εκατομμύρια ζευγάρια. Οι γάμοι λοιπόν, όπως φαντάζεστε, είναι ένας επιχειρηματικός χορός πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που λοξοκοιτάει και αυτός προς τη Δύση. Από εκεί που 15 χρόνια πριν, αν ρώταγες σε τι χρησιμεύει ένα διαμάντι, θα σου απαντούσαν για τη βιομηχανία, σήμερα η Κίνα είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές διαμαντιών και δι για δαχτυλίδια αραβώνων. Μπορεί ακόμη η παράδοση να πλανάται πάνω από το θεσμό, με τα ζευγάρια να προτιμούν να παντρευτούν σε ημερομηνίες που περιέχουν τον αριθμό 8, που θεωρείται ιδιαίτερα γουρλίδικος, καθώς ηχεί στα κινέζικα όπως και η λέξη πλούτος, όμως πολλές νέες συνήθειες τείνουν πλέον να εδραιωθούν. Όπως η φωτογράφηση που βλέπετε με τον ηφικό, αλλά και με ρούχα εποχής για τη δημιουργία περίτεχνου και ακριβότατου άλμπουμ. Και αν τα κορίτσια είναι χαριτωμένα, τα αγόρια
είναι ακόμη αμήχανα. Οι φωτογράφοι με βοηθούς, μακιγιέρ και στυλίστες ζητούν το μέγιστο από τα μοντέλα τους που υπακούουν πυθύνια περιμένοντας να έρθει η πολυπόθετη μέρα. Η οποία, να, κάπως έτσι μοιάζει. Χαριτωμένη και με ιαπωνική επιρροή. Και αυτό είναι το τυχερό ζεύγος. Τα έξοδα του γάμου αναλαμβάνουν συνήθως οι γονείς του γαμπρού που ποθούν τα καλύτερα για το μοναχογιό τους. Μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα από τα νέα ζευγάρια που παντρεύονται σήμερα γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, μετά την εισαγωγή δηλαδή της πολιτικής του ενός παιδιού, δημιουργώντας έτσι μια γενιά από γονείς που κάνουν όλων των ειδών τις θυσίες για το μονάκριβο παιδί τους. Με ρομαντική αγγλόφωνη μουσική υπόκρουση, οι νέοι δέχτηκαν τις ευχές. Αντάλλαξαν βέρες και ξεκίνησαν την κοινή τους πορεία, συνοδεία σαπουνόφουσκων. Για να προσπαθήσω να καταλάβω τι στην ευχή συμβαίνει στη σημερινή Κίνα, συνάντησα τη δημοσιογράφο Σέιν Τσιν, αρχισυντάκτρια του εβδομαδιαίου περιοδικού Lifestyle That's PRD, που μεταφράζεται σε «Αυτό είναι το δέλτα του ποταμού Pearl». Συναντηθήκαμε στην περιοχή Weishu, οικονομικό, πολιτικό αλλά και πολιτιστικό κέντρο της πόλης. Εκεί βρίσκονται πολλά κομψά καφέ, μπαρ και εστιατόρια, όλα με Wi-Fi παρακαλώ, που απευθύνονται τόσο στη νέα πλούσια γενιά όσο και στους πολλούς ξένους που νιώθουν τα δυτικότροπα αυτά μαγαζιά οικεία. Η Σέιν ήταν στα κέφια της, διότι την επομένη έφευγε διακοπές. Πού πας, τη ρώτησα, μα φυσικά στην Ευρώπη. As you can see, more and more Chinese are spending money in Europe. I read a story that more and more, like huge number of Chinese consumers are going to Europe, spending money, and many of the European countries are opening up. Oh yeah, absolutely. We're trying as well. And also they provide much convenience to Chinese people. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες δέχονται πλέον και τις κινέζικες πιστωτικές κάρτες, συνέχισε η δημοσιογράφος. Why is it that, you know, you want to go to Europe? What is there? I guess, you know, the east looks to west and west looks to east. Mm-hmm. So the western culture, western things appears exotic to Chinese people. And especially now, Chinese people have money, and also amazed by Western luxury brands. Right. Just in my understanding, then just China has been left behind, like for decades, several decades behind. Now it's catching up. So people in China are enthusiastic to experience what the West had already experienced in the past decades. Δεν φοβόσαστε μήπως από την πολλή προσπάθεια να μοιάσετε με τη Δύση χάσετε μέρος της δικιάς σας κουλτούρας, μέρος της ψυχής σας, ρώτησα. Both the government or maybe ordinary people look at the good aspect, the good thing, the excitement, and not think too much about the negative things. Yes, oh, yeah. Because just all this materials stuff just so too amazing to Chinese people. Because like many other developing countries, China is it's catching up, trying to catch up with the West. It's looking forward when Europe is looking back. I guess it's like a peak. China is climbing to the peak, and then Europe already on top, and then it's coming down.
Έχουμε γίνει πολύ καταναλωτικοί και όσοι δεν έχουν την άνεση να καταναλώσουν έχουν τη διάθεση να το κάνουν. Maybe that is not only for Chinese people but for Asian people. Asian people don't very like old things. They want new things. New things. Μέσα σε 30 χρόνια από εκεί που δεν είχαμε τίποτε γίναμε πλούσιοι και δυνατοί. Υπάρχει μια απίστευτη αντίθεση και αλλαγή μέσα σε μια γενιά. Η μητέρα μου είχε 5 αδέλφια. Οι αγορές ήταν κλειστές, έζησαν δύσκολα χρόνια. Στη δική μου τη γενιά, με την πολιτική του ενός παιδιού, με τα χρήματα που κερδίζουμε, έχουμε την πολυτέλεια να απολαμβάνουμε περισσότερα αγαθά. Όχι ότι δεν ανησυχούμε βέβαια με την ταχύτητα των αλλαγών. Πέρσι είχαμε ένα τραγικό ατύχημα όταν συγκρούστηκαν δύο ολοκένουργιες υπερταχύες. Μέχρι τότε όλοι καφιόντουσαν για τους τεχνολογικούς μας άθλους. Until technology problem happened, the signal, wrong signal, and then the two train crash, and many people die because that. And people, they look into the problem. It seems there are a lot of things were not ready. So the big question is China going too fast? Yeah, because everything in China is boasting. We are the best. We are the biggest. We are the fattest. But people, there are many things, many problems were ignored. I was looking at the young generation, and I can tell you that they remind me. Yeah. I hope it's not insulting because of the situation right now. They remind me of Japanese youth. Mm-hmm. The way they dress, the way they comb their hair. Mm-hmm. So there's also an influence coming from Japan, I guess, concerning design. Well, there is a big influence from Japan. The cartoon, manga, the animation. Mm-hmm. So my generation, we grew up watching Japanese cartoons and Japanese comics. So there are also many young kids there. They are doing the thing called cosplay. Do you know, understand? No. Το cosplay δεν το ήξερα. Το έμαθα όμως. Είναι μια κατάσταση, πώς να την πω αλλιώς, όπου οι συμμετέχοντες μεταμφιέζονται με τα ανάλογα κοστούμια και αξεσουάρ σε χαρακτήρες καρτούν ή κόμικ. Στην Ιαπωνία, από το 90 και μετά, η ραγδαία αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ασχολούνται με το cosplay το έχει αναγάγει σε σημαντική πτυχή του λαϊκού πολιτισμού. Many of these old factory buildings are turning into office area or shop area because it's cool, it's trendy. It's the loft concept. And it's trendy also to have a little dog, I guess, huh? Huh? Mommy. It's a fashion. It's a fashion too. Well, I've written about it. Pets. Yeah. Yeah, the pet issue, the pet mania in China. Okay. There's a mania. Well, yes, it's like the sudden growth of pet owners and pets in China. More and more people are walking their dogs in the street of China now. Μετά αλλάξαμε θέμα. Με τη θρησκεία να μην επηρεάζει τόσο τις αντιλήψεις και την καθημερινότητα, ποιο κοινό νήμα κατευθύνει τους Κινέζους, ποιος επηρεάζει την ηθική τους. It's basically from Confucius' ideas, because he has written many books about how people should behave. So basically, for thousands of years, Chinese have been living a life instruct by Confucian. Still now, yes, but it's fading away. Φτάσαμε στα γραφεία της Urban Anatomy, της εταιρείας που εκδίδει το περιοδικό That's PRD. Περισσότερο με ενδιέφερε να δω τα κεντρικά θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί το έντυπο τον τελευταίο καιρό. The internet is extremely helpful for a journalist. Yeah. But I was here and I saw that I cannot get into Facebook, I cannot get into YouTube, I cannot get in numerous sites. Yeah. Is there a ban? Yes. And
while the government, you know, η Σέιν δεν θέλησε να επεκταθεί. Ήταν φανερό ότι επιθυμούσε να αλλάξουμε κουβέντα. Η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει πάντως ότι η Κίνα έχει το μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων δημοσιογράφων και αντιφρονούντων του κυβερνοχώρου στον κόσμο. Η πολιτική και η ιδεολογική βάση της λογοκρισίας του διαδικτύου ξεκινά από ένα αγαπημένο ρητό του Ντον Σιαοπίνγκ των αρχών της δεκαετίας του 80. «Αν ανοίξετε το παράθυρο να μπει καθαρός αέρας», είπε, «πρέπει να περιμένετε να μπουν και μύγες». Το αποτέλεσμα είναι οι κρατικές υπηρεσίες να μην μπλοκάρουν τώρα πια μόνο ιστοσελίδες, αλλά να παρακολουθούν και την πρόσβαση στο διαδίκτυο των ιδιωτών που ξεπερνούν τα 520 εκατομμύρια και έχουν ασύγκριτα μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία από κάθε προηγούμενη γενιά. Εξού και οι φήμες λένε ότι η εξειδικευμένη δύναμη αστυνομικών που ελέγχει το διαδίκτυο φτάνει τους 30.000 άντρες. Επιστρέφουμε στο περιοδικό και στη θεματολογία του. Από τα πιο επίκαιρα άρθρα ήταν η ανοικοδόμηση. So the real estate boom is one big issue, that's for sure. Then you have, because also we have many, we have some real estate clients. Yeah. So this one is about fashion in Guangdong in PRD, Pearl River Delta. There are local designers here. Yeah, and also Guangdong is famous for the manufacturing factor. It's the it has so many like garment factories in Guangdong. It's done. It's like the biggest. The biggest industry in Guangdong is like garment manufacturing. The pet issue, we talk about the pet boom in China. Mm-hmm. Yeah. From here, it talks about the popular pets. So, but from here, which is the most popular pet? Siberian Husky. Yeah. Wow. In China. Yeah. Sure. And also here are some pet policies. Issued by the local government. There's also one dog policy, really? Yeah, yes. That's unbelievable. Because easier for the government to control, because they have to get the license, they have to pay people. If you want to keep a dog, you need to pay for the license. Oh, really? Yes, you have to pay. You have to pay the government to get to have a dog? Yeah, like management fee, something. Oh. Yeah, and also get the injection. Yeah. And a cat as well? Not the cat, the dog. Yes. Yeah. This one is about Chinese education. Which is booming also, it's another business that's booming. No, it's not quite booming, it's always there. Oh. It's not new, because this is the exam fever is not new to Chinese people. It's always like... Exam fever? Yeah. Because Chinese people like to take exams. Because Chinese people are famous for being hardworking, being like quite intense, crazy about taking examinations, because that is, it's a transition to change one's life. If you get through the exam and then you're the top student, and then you can get a job into the government and then get into the high power. So that is like the way to change one's life. This idea has never been changed from the past to now. So, but just in a different form. Ένα καινούριο πρόβλημα που χτυπάει την πόρτα της Κίνας είναι η παιδική παχυσαρκία. Chinese children getting fatter and fatter. So there's the fat camp. Yeah, this one Tom wrote this one talking about the KFC problem in China. So. 'Μπορεί η Κίνα να έχει μια διατροφική παράδοση 5.000 ετών. Κοιτάξτε εδώ το ωραιότατο σουβλάκι από αυγά ορτικιού που φτιάχνει με μαεστρία η κυρία. Ωστόσο, οι επιρροές της Δύσης δεν την άφησαν να συγκίνητη. Πρωτοπόρος της αλλαγής των διατροφικών συνηθειών των Κινέζων είναι τα διάσημα κοτόπουλα KFC με τα οποία ασχολήθηκε το περιοδικό That's PRD. Τα KFC άνοιξαν το πρώτο τους ταχυφαγείο στην Κίνα το 1987, αλλά 800 μέσα στον επόμενο χρόνο για να φτάσουν σήμερα τον αριθμό των 4.000. Ακόμη και μετά το πρόσφατο σκάνδαλο που ξέσπασε στην Κίνα και την αποκάλυψη του CCTV ότι χορηγούνται υπερβολικά αντιβιωτικά
ειδικά στα κοτόπουλα που εκτρέφονται από τα KFC, οι Κινέζοι που έχουν αδυναμία στα πουλερικά δεν έδειξαν καθόλου να πτωούνται. Αντίστοιχη ανωδική πορεία ακολουθούν οι επενδύσεις και άλλων πολυεθνικών αλυσίδων fast food, αλλά και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός. Ενδεικτικό είναι ότι τα McDonald's που ήρθαν στη χώρα το 1993 ανακοίνωσαν ότι μέχρι το 2015 θα ανοίγουν ένα καινούριο κατάστημα την ημέρα, ενώ τα Burger King γνωστοποίησαν τη δημιουργία χιλίων καταστημάτων σε όλη την Κίνα. Οι καινούργιες συνήθειες βέβαια έχουν και καινούργιες συνέπειες και η Κίνα βλέπει έκπληκτη να πληθαίνουν οι υπέρβαροι, οι διαβητικοί και οι υπερτασικοί. Επίσης βλέπει να πληθαίνουν και τα τεράστια εμπορικά κέντρα όπως αυτό, το Grand View Mall που βρίσκεται στην καρδιά του ευημερούντος προαστίου Tianhe, όπου έχουν έδρα πολλές επιχειρήσεις. Τα νούμερα και εδώ είναι κινέζικα. Το όλο σύμπλεγμα λέει προσελκύει καθημερινά 250.000 Κινέζους και 2 εκατομμύρια τουρίστες το επισκέπτονται, λέει, το χρόνο. Τις τελευταίες 3 δεκαετίες, 400 εκατομμύρια Κινέζοι άφησαν πίσω τους την εποχή της φτώχειας για να αποκτήσουν αυτό που οι αρχές ονομάζουν σχετική άνεση. Το κατακεφαλήνα ΕΠ από $200 που ήταν το 1980 σκαρφάλωσε στα 3.600 το 2010, κατατάσσοντας πλέον την Κίνα στις χώρες μέσου εισοδήματος. Η καταναλωτική μανία και η περιέργεια των Κινέζων σε συνδυασμό με την έντονη αστικοποίηση έπρεπε λοιπόν κάπου να συγκεντρωθεί και τι καλύτερο από τη δοκιμασμένη συνταγή των κολοσιαίων εμπορικών κέντρων. Μέχρι το 2015 θα υπάρχουν 4.000 malls σε όλη την Κίνα και στη Γουαντζού οι αντίστοιχες επενδύσεις αυξάνονται αλματοδός. Φυσικά, σε αυτά τα βασίλεια της κατανάλωσης, οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν την τιμητική τους. Εδώ, στο Grand View Mall, υπάρχουν περισσότερες από 100.000 μάρκες. Διάσημη οίκη μόδας, ρολόγια, καλλιντικά, μακιγιάζ, αθλητικά είδη και φυσικά αλυσίδες fast food ανταγωνίζονται για τη μεγαλύτερη μερίδα της πίτας σε μια χώρα που δείχνει αδυναμία στις ξένες μάρκες. Οι προσπάθειες των πολυεθνικών και τα ηλιγκιώδη ποσά που έχουν επενδυθεί στην Κίνα για την οικοδόμηση αξίας του εμπορικού του σήματος έχουν εμφανώς αποδώσει, αφού μια φετινή έρευνα δείχνει ότι από τις 20 πιο αναγνωρίσιμες μάρκες στην Κίνα, μόνο οι 3 είναι πλέον κινέζικες, ενώ πέρσι ήταν ακόμη 8. Αυτή η τάση ξενομανίας διαφαίνεται και στα υποδήματα. Περιττό να σας πω ότι με την έκρηξη των εμπορικών κέντρων υπάρχουν και οι ψύχρεμες φωνές διαμαρτυρίας που θέτουν ερωτήματα ως προς τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών αυτών επενδύσεων, καθότι πολλά από τα καταστήματα περιμένουν άδεια τον πελάτη. Σε ένα τέτοιο κατάστημα βρήκα ευκαιρία και με την πολίτρια υπέρ του δέοντος εξυπηρετική δοκίμασα όλη την γκάμα προϊόντων. Το κάνει μασάζ και στα μάτια και στον αφιένα και στην κεφαλή παντού. Εν τω μεταξύ, χαμένα σε αυτό το τεραστίων διαστάσεων οικονομικό αλυσβερίσι είναι κυρίως τα παραδοσιακού τύπου μαγαζιά, τα οποία παρά τις φιλότιμες προσπάθειες να ανανεώσουν τις υπηρεσίες και τις παροχές τους, περισσότερο αφανίζονται παρά ενσωματώνονται στην καινούργια πραγματικότητα της Κίνας. Βέβαια, κάποια είναι τόσο εξειδικευμένα που δεν έχουν ανταγωνισμό. Είναι η περίπτωση των μικρών μαγαζιών με βουδιστικά σουβενίρ κατά μήκος της οδού Γκουάνσιάο. Πρέπει να παραδεχτείτε ότι όταν ο βουδισμός παντρεύεται με την κινέζικη ιστορία και αισθητική, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι ενδιαφέρον.
ψωνίζω και έναν Βούδα. Θα συμπληρώσει τη συλλογή μου με τα αντικείμενα λατρείας. Και ενώ η ιδιωτική επιχείρηση φρόντιζε την ανακύκλωση της παλαιάς οδού, που κάποτε όριζε και την πόλη, μπήκα σε σύγχρονο εστιατόριο σούσι. 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 Σούσι, yeah. Η νέα γενιά του cosplay και της Miss Kitty καταβρόχθησε πάντα με cute, χαριτωμένο δηλαδή τρόπο, τα noodles της. Delicious. What's your name? Sherry. Sherry. Yes. Nice name. Sherry, that's you. Your European name. Hello. Is that your Chinese name? No, no. What's your Chinese name? Chinese name is Wang Li. Η γνώση των αγγλικών, έστω και των βασικών, συνοδεύεται στη Νέα Κίνα και από ένα δυτικό όνομα που εντάσσει αυτομάτως το υποκείμενο στην κατηγορία των μοντέρνων παγκοσμιοποιημένων πολιτών. Δίπλα στο ροζ εστιατόριο έστεκε άλλο πρωτότυπο μαγαζί. Οι πελάτες έρχονται εδώ για να φτιάξουν μόνοι τους το ψηφιδωτό τους. Στο ατελιέ μαθαίνουν την τεχνική και τους παρέχονται και οι πρώτες ύλες και εκείνοι με μια εικόνα δείγμα κατασκευάζουν το αντικείμενο που είτε θα δωρήσουν είτε θα κρεμάσουν στο σπίτι τους. Οι επιλογές των θεμάτων και από ενήλικες κιόλας ομολογώ πως με ξάφνιασαν. Το συγκεκριμένο ζευγάρι, παραδείγματος χάρη, δουλεύει 6 μήνες για να φτιάξει ένα ψηφιδωτό του Garfield, το οποίο και θα τοποθετήσει, λέει, κορώνα πάνω από το κεφάλι του. Μερικά λεπτά μακριά στέκει το σημαντικότερο ίσως ιστορικό μνημείο και ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα της παλιάς Καντόνας, το βουδιστικό μοναστήρι Γουανσιάο με την πιο μακρόχρονη ιστορία και τη μεγαλύτερη επιρροή. Όπως λέει η παράδοση, ο ναός υπήρχε πριν ακόμη την ίδρυση της πόλης των Αμνών, της Καντόνας. Ο βουδισμός έφτασε στην Κίνα από την Ινδία στις αρχές του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, με τους ιεραποστόλους και τους εμπόρους που ακολουθούσαν το δρόμο του μεταξιού που συνέδεε την Κίνα με την Ευρώπη. Μέτραγε ήδη 5 αιώνες πορεία στην Ινδία, όμως η θρησκεία αυτή δεν μπόρεσε να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί στην Κίνα πριν την πτώση της δυναστείας των Χαν και την υποχώρηση των αυστηρών κομφουκιανικών πιστεύω της. Η Κίνα ακολούθησε το βουδιστικό δρόμο της Μαχαγιάνα, που μπορούσε να αντιμετωπίσει πιο πρακτικά την έννοια του ανθρώπινου πόνου. Άγγιξε βαθιά τους Κινέζους που μετά την πτώση των Χαν έπρεπε να τα βγάλουν πέρα με το χάος και τον διχασμό των αντιμαχόμενων κρατών που ανταγωνίζονταν για την επικράτηση. Η δημοτικότητα της νέας θρησκείας οδήγησε στη γρήγορη εξάπλωσή της και την υιοθέτησή της τόσο από τους Κινέζους κυβερνήτες όσο και από τους μετέπειτα κατακτητές της χώρας, τους Μογγόλους και τους Μαντζούριους. Ήταν ένας έξυπνος τρόπος να συνδεθούν με τον τόπο. Παρά τη στροφή της Κίνας προς τον αθεϊσμό μετά την επικράτηση των κομμουνιστών το 1949, ο βουδισμός συνέχισε να ενδυναμώνεται ιδίως μετά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 80 και σήμερα είναι η μεγαλύτερη θρησκεία στη χώρα με εκατοντάδες εκατομμύρια πιστούς. Καθώς πλησίαζε η γιορτή του φεγγαριού, προσπάθησα να παραμείνω σε μια ατμόσφαιρα παραδοσιακή και χώθηκα στα στενά μιας αγοράς. Yeah.
我没有说话，但你远看我是爱意，是你双手多尽美丽故事，却似是像童话。Αφέθηκα να παρατηρώ και να ενθουσιάζομαι, βέβαια με την κινέζικη εφευρετικότητα. Μπαίνεις σε ένα χώρο με τη βρεγμένη σου ομπρέλα. Θα κάνεις χάλια? Όχι, διότι έχεις αυτό το εξαιρετικό πτυσσόμενο ποτηράκι. Εκεί που δεν το περίμενα, βρέθηκα μπροστά σε έναν εντυπωσιακό γοτθικό καθολικό καθεδρικό ναό. Είναι ο καθεδρικός της Ιεράς Καρδίας του Σωτήρος, έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής της πόλης. Αρχικά η θέση φιλοξενούσε την κατοικία του αντιβασιλέα της επαρχίας. Όμως, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Πολέμου του οποίου, οι Βρετανοί συνέλαβαν τον άρχοντα και κατέστρεψαν την κατοικία του. Στη συνέχεια, το τετράγωνο πέρασε στην εταιρεία των ξένων αποστολών του Παρισιού, η οποία με την οικονομική υποστήριξη του Ναπολέοντα του Τρίτου και δωρεές Γάλλων καθολικών, ξεκίνησαν την ανέγερση καθολικού ναού. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1861 και αποδείχθηκε πολύ δύσκολη υπόθεση, κυρίως λόγω της αποκλειστικής χρήσης γρανίτη και της παντελούς έλλειψης μηχανημάτων, κάτι που σήμαινε ότι έγινε όλος χειροποίητος από εργάτες νεόκοπους που ουδέποτε στη ζωή τους είχαν δει κάτι που να μοιάζει με χριστιανικό ναό. Άλλο πρόβλημα αποδείχθηκε και η αδύνατη επικοινωνία μεταξύ Κινέζων και Γάλλων, αλλά και οι εντάσεις μεταξύ τους σε μια εποχή που οι περισσότεροι ντόπιοι, μετά τα δεινά των πολέμων του οποίου, ήταν δικαιολογημένα ξενοφοβικοί. Όταν πλέον τέλειωσε το οικοδόμημα, οι κάτοικοι της Καντόνας αντίκρισαν με φρίκη τις δύο μητερές κορφές του να τρυπούν τον ορίζοντα της πόλης και φοβήθηκαν ότι θα επηρεάσει το feng shui τους, ότι θα φέρει δυστυχία και φτώχεια στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, ο ναός ολοκληρώθηκε το 1888 και στα εγγένεια ευλογήθηκαν δύο θεμέλιοι λίθοι. Στον έναν γράφει Ιερουσαλήμ, δηλώνοντας ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει εκεί τις ρίζες της, στα ανατολικά. Στον άλλο γράφει Ρώμη, για ευνόητους λόγους. Περιδούλες, μικρές. Μία από τις πιο γνωστές αγορές της πόλης είναι η αγορά αποξηραμένων ειδών αλιείας της οδού Γιντε. Πάνω στο δρόμο υπάρχουν 2.000 καταστήματα και πωλές αγορές χονδρικής πώλησης με μία ποικιλία 1.600 διαφορετικών αποξηραμένων προϊόντων. Η αγορά υπάρχει εδώ πάνω από 100 χρόνια και το κομμάτι της χονδρικής είναι το μεγαλύτερο αυτού του είδους στη χώρα. Τα αποξηραμένα θαλασσινά έρχονται από όλο τον κόσμο, από μέρη κοντινά και κινέζικα μέχρι μακρινά, σαν την Αργεντινή και τη Ρωσία. Ζαργάνα. Λιαστή. 5% των προϊόντων της χονδρικής καταναλώνεται εδώ, τοπικά, και το 95% πωλείται σε αγορές και εστιατόρια ολόκληρης της χώρας με ετήσιο τζίρο που αγγίζει το 500 000 ευρώ. Καντονέζοι τρώνε τα πάντα και φημίζονται για την πλούσια σε φαντασία αλλά και τόλμη κουζίνα τους. Κάποια εστιατόρια κρατούν τις παραδόσεις. Μια τέτοια περίπτωση είναι και το Honsing Yidu, που βρίσκεται πάνω στις όχθες του Pearl River. Η ιδιαιτερότητα αυτού του καθαρά καντονέζικου μαγαζιού είναι ότι πρόκειται για έναν πραγματικό ζωολογικό κήπο.
καλά. Τα ψαρικά πες τα έχουμε κι εμείς. Όχι σε τέτοια εξωτική ποικιλία, αλλά τα έχουμε. Αμέλα που μες στις γυάλες περιμένουν να καταναλωθούν και άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Η διαδικασία είναι απλή. Βλέπεις, επιλέγεις και το ψάρι. Το φίδι. Τα μαλάκια. Οι χελώνες. Οι σκουλικαντέρες μαγειρεύονται και σερβίρονται. Υπάρχουν και κατσαρίδες του νερού και πάπιες φυσικά και διάφορα άλλα πουλερικά και γουρουνάκια. Η ποικιλία της καντονέζικης κουζίνας οφείλεται στο γεγονός ότι η επαρχία της Γκουαντόνγκ υπήρξε για αιώνες εμπορικό σταυροδρόμι και άρα αποδέκτης όλων των εξωτικών ειδών από τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη. Γι' αυτό το θέμα ο πρίγκιπας Φίλιππος είπε τα εξής το 1986 σε ένα συνέδριο για την προστασία της άγριας ζωής. Αν έχει τέσσερα πόδια και δεν είναι καρέκλα. Αν έχει δύο φτερά και πετάει και δεν είναι αεροπλάνο. Αν κολυμπάει και δεν είναι υποβρύχιο, τότε οι Καντονέζοι θα το φάνε. Το συγκεκριμένο σχόλιο έχει ενταχθεί σε διάφορα βιβλία, όπως στον τόμο «Οι πιο βλακώδεις φράσεις που έχουν ποτέ υποθεί», ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δυτικής έλλειψης κατανόησης στις ξένες γαστρονομικές παραδόσεις. Πολύ πτερίγιο καρχαρία έχει, με πολλούς τρόπους μαγειρεμένο. Και το κορυφαίο πιάτο είναι ποδαράκι κότας. Ξηδάτο. Όπως υπάρχει καντονέζικο φαγητό, έτσι και η καντονέζικη διασκέδαση συνδέθηκε διαχρονικά με την όπερα. Σήμερα όμως η νύχτα παίρνει φωτιά στη δυτική Γουάντζου, στη βορειοανατολική όχθη του ποταμού Pearl και στην περιοχή Λιουάν. Το όνομα της γειτονιάς προέρχεται, λέει, από ένα ποίημα που μιλάει για έναν κόλπο με πράσινα νερά και κόκκινα λίτσι στις όχθες. Εκεί έχουν εγκατασταθεί ξενοδοχεία και εστιατόρια και bars με live μουσική και ωραίες παρουσίες. Τα κορίτσια βάζουν τα κοντά βραδινά τους και διασκεδάζουν με τις μουσικές διασήμων στην Ασία Ταϊβανέζων DJs. Εξωτικές δίμετρες ρωσίδες λυκνίζονται ειδονικά αναστατώνοντας το πλήθος. Τραγουδιστές που δεν θα είχαν και πολύ μέλλον στον τόπο τους κάνουν καριέρα μπροστά σε ένα κοινό που ακροβατεί ανάμεσα σε δύο κόσμους. Αποφάσισα να ολοκληρώσω αυτή τη μέρα κάνοντάς μου ένα μεγάλο δώρο που επιπλέον στην Κίνα είναι και πολύ φτηνό. Πήγα λοιπόν για ένα μασάζ. Οι πολυτελέστατοι αυτοί χώροι περιποίησης και χαλάρωσης βρίσκονται παντού και εξυπηρετούν μια πολυπληθή πελατεία. Έχουν πολύ προσωπικό και προσφέρουν όλων των ειδών τις θεραπείες και τα μασάζ με μονάχα 9 με 10 ευρώ την ώρα. Μπορείς να τα απολαύσεις συνοδεία ποτού, φαγητού και τηλεόρασης. Τα κορίτσια, οι μασέζ, έρχονται από την επαρχία.
Τους παρέχεται τροφή και στέγη και εκπαίδευση ενός μηνός περίπου. Όταν θα ξεκινήσουν τη δουλειά θα δουλεύουν σκληρά 11 ώρες τη μέρα με μόνο 3 μέρες ρεπό το μήνα. Δεν έχουν μόνιμο μισθό, πληρώνονται με ποσοστά επί των θεραπείων. Έτσι όσο πιο καλές και κοινωνικές είναι, τόσο περισσότερα χρήματα θα βγάλουν για να στείλουν στις οικογένειές τους. Την επομένη το πρωί υπήρχε ένας οργασμός στην πώληση γλυκών του φεγγαριού. Η γιορτή του φεγγαριού έχει τις ρίζες της στη δυναστεία Σανγκ, περί τα 3.000 χρόνια πίσω δηλαδή, και είναι μια βαθιά οικογενειακή γιορτή με φαναράκια, συναθρήσεις, φαγητό και ειδικό επιδόρπιο που ονομάζεται moon cake, δηλαδή γλυκό του φεγγαριού. Μου τα περιέγραψαν ως κεκάκια σιτάλευρου με γλυκιά γέμιση ζάχαρης ή σκόνης σπόρων λωτού. Όπως παρατηρείτε, έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στο αμπαλάρισμά τους, αφού πρωταγωνιστούν στο βραδινό τραπέζι ως σύμβολο της οικογενειακής επανένωσης. Ενδιαφέρουσα για τον επισκέπτη είναι η περιοχή της χονδρικής πώλησης υφασμάτων της Γουάντζου. Πρόκειται για έναν ολόκληρο κόσμο που ζει από και για τα ρούχα. Θα θυμηθώ το παλιό μου επάγγελμα εδώ. Η αγορά υφασμάτων Zhongda καλύπτει περίπου 50.000 τετραγωνικά μέτρα και στεγάζει περισσότερους από 1.000 εμπόρους, υπενθυμίζοντάς μας ότι η Κίνα είναι παγκόσμιος πρωτοπόρος στο εμπόριο υφασμάτων. Εδώ ο κατασκευαστής μπορεί να βρει τα πάντα, μετάξια και βαμβάκια, εμπριμέ και μονόχρωμα, σατέν και τζιν, βελούδα και μαλλί. Όπως και όλων των ειδών τα απαραίτητα για τη ραφή ενός ρούχου. Δαντέλες, κορδέλες, κεντήματα, σιρίτια, ελαστικές ζώνες, εξαρτήματα για την κατασκευή σουτιέν, κουμπιά, στρας, μεταλλικές αγκράφες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, η κινέζικη βιομηχανία υφασμάτων είχε εξαπλωθεί σημαντικά, κινούμενη σε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης συγκριτικά με την παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, η χώρα διευκόλυνε τα μάλα της εγκαταστάσεις παραγωγής, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών του κλάδου. Η κινέζικη κυβέρνηση έδειξε να έχει καταλάβει καλά και να εκμεταλλεύεται ακόμη καλύτερα τα μυστικά της ελεύθερης αγοράς και της μικροοικονομίας. Έτσι, ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως το φθηνό εργατικό δυναμικό, η συναλλαγματική πολιτική και η απορρόφηση της τεχνογνωσίας που ερχόταν στη χώρα μαζί με τις ξένες επενδύσεις, οδήγησαν την Κίνα να ηγείται της παγκόσμιας αγοράς υφασμάτων, εξάγοντας το 2012 εμπορεύματα αξίας 117 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο νότος της Κίνας κρατάει τα ηνία της συγκεκριμένης αγοράς, με πόλεις όπως η Τσάντσου και η Ντονγκουάν να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό κλωστοϊφαντουργικών μονάδων. Όσοι θέλουν λοιπόν να ράβουν και να πολλούν φθηνά, έρχονται εδώ, στη Τζονγκτά, για προμήθειες, εκμεταλλευόμενοι και τον υψηλό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που μοιραία ρίχνει τις τιμές.
Παρά την επιτυχία της, η Κίνα φαίνεται να είναι δέσμια των διευκολύνσεων που παρήχε στους επενδυτές, οι οποίοι δεν δείχνουν και τόσο διατεθειμένοι να διατηρήσουν τα εργοστάσια τους στην Κίνα, αν αυτή αποφασίσει να ανεβάσει τη φορολογία των εξαγωγών. Ήδη από τα μέσα του 2011, οι ιδιοκτήτες εργοστασίων ένδυσης αντέδρασαν στη φημολογούμενη αύξηση των φόρων εξαγωγής εμπορευμάτων και άρχισαν να κοιτούν προς τον Μπαγκλαντές, τη Σρι Λάνκα και το Βιετνάμ. Μαζί με τις κρατικές απαιτήσεις πάντως, δείχνουν να αφυπνίζονται και τα εργατικά συνδικάτα, διεκδικώντας υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες μπορεί μεν να κρύβονται επιμελώς, όμως πώς ανακρύψεις στην εποχή της πληροφορίας. Και ήρθε το βράδυ και η πανσέληνος και ήταν η 15η μέρα του 8ου μήνα του Κινέζικου ημερολογίου που πέφτει πολύ κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία. Η γιορτή της Σελήνης ή αλλιώς η γιορτή των γλυκών της Σελήνης ή αλλιώς η γιορτή του μέσου του φθινοπόρου έχει, όπως είπαμε, τις ρίζες στην εποχή της δυναστείας των Σανγκ και στη λατρεία των θεών των βουνών μετά το τέλος της φθινοπορεινής συγκομιδής. Η γιορτή της Σελήνης εδραιώθηκε και απέκτησε τελετουργικό μετά τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα. Σήμερα οι Καντονέζοι τις συνδυάζουν με βόλτες στα πάρκα και τις λίμνες ή ακόμη και εν πλώ μέσα στον ποταμό Pearl. Αυτή βραδιά ολοκληρώθηκε στο πάρκο Λι Γουάν Χου με καραόκε φυσικά. Το πάρκο είχε και πικνίκ, είχε και μαλλί της γριάς, είχε και φαναράκια πολλά που μας θύμισαν μύθους παλιούς. Κάποτε, λέει, τον πολύ παλιό καιρό, 10 ύλοι ανέτειλαν στη γη προκαλώντας φοβερές καταστροφές στους ανθρώπους. Ένας ικανός σκοπευτής, ο Χου Γη, κατέριψε τους 9 και άφησε μόνο έναν ήλιο για να χαρίζει το φως του. Ένας αθάνατος θαύμασε την πράξη του ήρωα και του χάρισε το ελιξίριο της αθανασίας. Όμως ο Χου Γη δεν ήθελε την αθανασία αφού δεν μπορούσε να τη μοιραστεί με την αγαπημένη του σύζυγο Τζανγκ Τζέ και της έδωσε το ελιξίριο να το φυλάει. Έλα όμως που ένας κακός, ο Φέγ Μέγ, έμαθε για την ιστορία και μια μέρα που η γυναίκα ήταν μόνη μπήκε στο σπίτι του Χου Γη και απέτησε να πάρει το μαγικό φίλτρο. Η Τζανγκ Τζέ για να το σώσει, προφανώς χωρίς καλά-καλά να το σκεφτεί, το κατάπιε και αμέσως πέταξε προς τον ουρανό. Επειδή αγαπούσε πολύ τον άντρα της, επέλεξε να μείνει στο φεγγάρι για να τον βλέπει και να τον προστατεύει. Και εκείνος ένιωσε τόσο μόνος και τόσο θλιμμένος που έφερε φρούτα και γλυκά στην αυλή του και τα πρόσφερε θυσίες στην αγαπημένη του. Hello. This is Guangzhou.